Κυρίες και κύριοι, η αδιαβατική εκτόνωση της συναθρήσεως περιλαμβάνει την απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων. Πανοσιολογιότατε, κύριε Υπουργέ Υποδομών και Μεταφορών, κύριε Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με τις ευχές της Ακαδημίας μία εκλογή σας. Είναι σήμερα πραγματικά μεγάλη στιγμή, μεγάλη μέρα, γιατί με πρωτοβουλία του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου και Ακαδημαϊκού ξεκινά αυτός ο διάλογος μεταξύ νομικής και φυσικής, νομικής και μαθηματικών. Οι διάλογοι στην Ακαδημία Αθηνών έχουν ξεκινήσει προπολού. Κύριε Σαλάπα, παρακαλώ, τις διαφάνειες. Αυτό είναι το όρος που, μπαίνοντας, θα το είδατε, είναι το ορόσημον της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Αντίγραφο είναι το οποίο μας το χάρισε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και ο διάλογος, τον οποίο θα απολαύσουμε όλοι μαζί, ξεκινά από τους προβληματισμούς του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, που ο Ραφαήλ στη Σχολή των Αθηνών το υπονοεί σε αυτήν την περίφημη τοιχογραφία, και έβαλα τα λόγια του Αριστοτέλη από το βιβλίο του «Μετεωρολογικά», ότι είναι η πρώτη αναφορά σε κλιματικά φαινόμενα, και λέει ότι αυτά τα φαινόμενα πρέπει να γίνονται με κάποια τάξη και κάποιο νόμο τον οποίο δεν γνωρίζουμε, διότι τότε έπρεπε να ερμηνευθούν όλα με τέσσερα στοιχεία που δεν ήταν επαρκή, δεν υπήρχε η γνώση. Η γνώση άρχισε σιγά σιγά να ξεκινά από την Αθήνα, να μεταλαμπαδεύεται στην Αλεξάνδρεια, και σας δείχνω το εξώφυλλο του βιβλίου, το διάσημο αυτό βιβλίο, «La Rivoluzione Dimenticata», του καθηγητή Ρούσο, ο οποίος είχε συμβάλει και στο συνέδριο που είχαμε κάνει όταν ήσασταν πρόεδρος της Δημοκρατίας για την ελληνιστική Αλεξάνδρεια. Τα ίδια προβλήματα και οι προβληματισμοί του Αριστοτέλους μεταλαμπαδεύτηκαν στον Ισλαμικό κόσμο. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα Κοράνια στο Άσχαρ. Αλλά, όπως θα μας πει ο κύριος Φλωράτος, έπρεπε να έρθει ο Γαλιλαίος. Και εδώ βλέπετε το Γαλιλαίο αριστερά, στην αγκαλιά του Μίλτον, του Τζον Μίλτον, σε ένα διάσημο γλυπτό, λίγο πριν πεθάνει. Όπως μου είπε ο κύριος Φλωράτος, όταν πέθανε ο Γαλιλαίος, γεννήθηκε ο Νεύτων. Εδώ είναι όλα τα μεγάλα τέρατα της φυσικής, με κεντρική φιγούρα τον Άινστάιν και τον Λόρενς και τον Μαξ Πλανκ, και όλα αυτά τα σπουδαία ονόματα που καθόρισαν πλέον την τύχη της φυσικής. Και εδώ είναι η πρώτη δημοσίευση από ένα συνέδριο που είχε οργανώσει ο κύριος Χριστοφόρου, ο συνάδελφος, το 2004, για τις αξίες, όπου εκεί ξεκίνησαν, κύριε Πρόεδρε, τέος Πρόεδρε της Δημοκρατίας και αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκίνησαν αυτοί οι διάλογοι δειλά-δειλά, χωρίς να αποκαλούνται διάλογοι. Οι διάλογοι εδώ συνεχίστηκαν με τη φυσική και την τέχνη.
στο Megaron Plus, όπου είχαμε πολλές ευτυχίες μαζί και ένα πείραμα με τον αείμνηστο Τέτσι. Και επομένως τώρα οι διάλογοι άρχισαν και αρχίζουν να υλοποιούνται με όλες τις επιστήμες, και τις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήμες, και γι' αυτό το λόγο θα μεταβώ στην Royal Society για να υποστηρίξω το μεγάλο αίτημα, το όνειρο της Ακαδημίας Αθηνών να εγκατασταθεί δίπλα μας στην Ακαδημία Πλάτωνος και στο κληροδότημα της Ακαδημίας του Αριστόφρονος, το κοινό των Ακαδημιών, εκεί όπου θα μπορείτε να κάνετε τους διαλόγους σε πλανητικό επίπεδο. Η κεντρική ιδέα ήταν του Αριστόφρονος, αλλά εμείς το συνεχίζουμε, η σημερινή διοίκηση της Ακαδημίας, με την μεταλαμπάδευση των ιδεών που ξεκίνησε ο Κουπερτέν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά θα είναι οι αγώνες του πνεύματος. Ξεκινάμε με τον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα σας απολαύσουμε, κύριε Πρόεδρε, όπως πάντα, και θα ακολουθήσει, έχετε 25 λεπτά, και θα ακολουθήσει ο κύριος Φλωράτος για 20 λεπτά και στη συνέχεια θα κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Νεχαμάς. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, σας ευχαριστώ θερμώς. Πανουσιολογιότατε, κύριοι συνάδελφοι, ιδίως στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και η ηγεσία της Ακαδημίας Αθηνών και οι συνάδελφοι στην Ακαδημία Αθηνών. Θυμάμαι όταν πρωτοήρθα εδώ, ήταν μια ιδέα την οποία είχαμε ξεκινήσει με την επίνευση παλαιότερων συναδέλφων. Και αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ότι οι τάξεις της Ακαδημίας δεν είναι στεγανές. Οι τάξεις της Ακαδημίας πρέπει να επικοινωνούν. Στο επιστητό δεν υπάρχουν σύνορα. Και η Ακαδημία οφείλει να το αποδεικνύει. Γι' αυτό επιλέξαμε να κάνουμε ένα διάλογο με ένα κοινό θέμα. Ο κ. Φλωράτος και εγώ, με τη συνεργασία και του κ. Νεχαμά, ο οποίος θα συνδεθεί μαζί μας, αν δεν έχει ήδη συνδεθεί από το Πρίνστον, για να δούμε μια έννοια επιστημονική, η οποία είναι κοινή. Πόσο μας συνδέει, πόσο μας χωρίζει, και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, να δούμε ότι σήμερα στην εποχή μας υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Μέσα από ένα είδος αλαζονίας, ας μου επιτραπεί να το πω αυτό, της επιστήμης, όταν προχωράει ακάθεκτη και ιδίως στον τεχνολογικό τομέα, έχουμε την αίσθηση ότι μέσω της τεχνολογίας μπορεί να την επιτύχουμε όλα. Είναι μια αλήθεια ότι έχουν γίνει άλματα. Αλλά για να τεθεί η τεχνολογία στην υπηρεσία της επιστήμης και του ανθρώπου, πρέπει να γνωρίζει τα ωριά της. Να είναι χρήσιμη. Όχι να υπερβάλλει. Και κυρίως να μην επεμβαίνει σε πράγματα τα οποία ανήκουν ακόμα στον άνθρωπο. Γιατί σπίσμα πολλών, το πιο έξυπνο πλάσμα που υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, παρά την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, παρά την εξέλιξη των μεγάλων νευρονικών δικτύων, ο άνθρωπος είναι αντικατάστατος. Για ένα απλό λόγο. Γιατί στην τεχνητή νοημοσύνη έχουμε την νοημοσύνη τεχνητή σε ένα πραγματικά επίσης επίπεδο και ποιος ξέρει με τον κυβαντικό υπολογιστή που θα φτάσουμε ακόμα. Πάντως, στην τεχνητή νοημοσύνη ο υπολογιστής είναι απλός sapiens. Του λείπει ένα δεύτερο στοιχείο που μόνο ο άνθρωπος το διαθέτει. Sentience. Ο συνδυασμός του Homo sapiens και του Homo sentience. Της συνείδησης και της γνώσης και της νοημοσύνης. Πήραμε λοιπόν με τον κύριο Φλωράτο ένα θέμα που μας φαίνεται κοινό σε όλους, είτε έχουμε σπουδάσει είτε όχι, και όποια επιστήμη και αν έχουμε σπουδάσει. Τον νόμο. Τον ακούμε παντού, στα καθημερινά μας λόγια, σε κάθε χώρο της επιστήμης, εμείς οι νομικοί έχουμε συνδέσει την νομική ολόκληρη πάνω στην έννοια του νόμου, μα και στον χώρο των θετικών επιστημών,
Ο νόμος και ιδίως και στα μαθηματικά, αλλά κατεξοχήν στη φυσική, είναι μια κοινή έννοια. Το ζήτημα είναι πώς να ξεχωρίσουμε αυτά τα πεδία, τις γνώσεις σε αυτό το τομέα και πώς να δούμε τι είναι εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι συνδέει τα πεδία αυτά. Αλλά κυρίες και κύριοι, αυτό που επιλέξαμε με τον κύριο Φλωράτο είναι να ξεκινήσουμε αντίστροφα, όπως εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινάμε. Δεν αναζητούμε τις ομοιότητες απριόρι. Πρώτα επιδιώκουμε να δούμε τις διαφορές και οι διαφορές είναι εκείνες οι οποίες θα μας δείξουν τον δρόμο των ομοιοτήτων. Τις γέφυρες μεταξύ των επιστημών δεν τις διαμορφώνει. Αυτού του είδους η τάση η οποία υπάρχει ανεξέλεγκτη πολλές φορές για να φτάσουμε να βρούμε κοινά σημεία. Πρώτα διαπιστώνουμε την ιδιαιτερότητά τους, τις διαφορές τους και ύστερα φτάνουμε στην αναζήτηση των κοινών σημείων για να μην υπερβάλλουμε. Παίρνω την έννοια του νόμου στη γενικότητά της για να αποδείξω αυτά τα οποία σας είπα. Ο νόμος, είτε στη νομική είτε στη φυσική, αν τον πάρουμε θα δούμε ότι εκπροσωπεί έναν τύπο. Τι είναι ο νόμος στη τελική ανάλυση. Αν θέλουμε να τον δούμε στη γενικότητά του, ως έννοια γένους, σε όλο το επιστητό. Είναι ένας τύπος. Ένας τύπος στο πλαίσιο του οποίου αναζητούμε μέσω της επιστημονικής μεθόδου την σχέση μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Αυτό ισχύει και στον νομικό νόμο, ισχύει και στον χώρο της φυσικής. Το δείχνει η ίδια ετυμολογία. Είτε πάρουμε σαν ετυμολογία την έννοια του νέμου, παραδείγματος χάρη, κατά τον Πλάτωνα, από τους νόμους του Πλάτωνος, την του νοός διανομήν ονομάζομεν νόμων, είτε πάρουμε κατά Θουκυδίδη την έννοια του νομίζω και του θεωρώ, από το ρήμα νομίζω. Είναι κοινή έννοια, για παρατηρήστε να δείτε. Ο ερμηνευτής στην περίπτωση του νόμου θεωρεί ορισμένα πράγματα και νομίζει ότι καταλήγει σε μια ερμηνεία. Στον χώρο των μαθηματικών, παραδείγματος χάρη, όταν παίρνουμε μια εικασία, μέσω της απόδειξης την καθιστούμε θεώρημα, το οποίο κατάγεται από την ίδια την έννοια του θεωρώ. Αυτές οι δύο πλευρές του τύπου μας οδηγούν σε κάτι άλλο. Και οι δύο επιστήμες, ας το πω, ή τα δύο πεδία των επιστημών, έχουν το εξής κοινό σημείο στον τύπο που βλέπουμε τον νόμο, είτε στη φυσική είτε στα νομικά που είπαμε ως τύπο. Έχουν το κοινό σημείο του ότι υπάρχει το υποκειμενικό και διπλά υποκειμενικό στοιχείο. Καλά, στη νομική είναι αυτονόητο. Και στη σύλληψη του κανόνα δικαίου και στην εφαρμογή του. Είναι ο άνθρωπος, η παρέμβαση του ανθρώπου. Μα το ίδιο ισχύει όμως και στον χώρο της φυσικής, στον νόμο της φυσικής. Διότι στη φυσική το φαινόμενο ισχύει. Ισχύει και δεν το επηρεάζει κανείς. Ο άνθρωπος απλώς προσπαθεί να συλλάβει την ουσία του. Η επιχείρηση του να συλλάβει την ουσία και στη συνέχεια είτε στα μαθηματικά η απόδειξη είτε στον χώρο της φυσικής η επαλήθευση, και αυτό είναι μια υποκειμενική καθαρά στάση. Το φαινόμενο παραμένει. Παραμένει αιώνιο, αναλύωτο. Εμείς αναζητούμε τη φύση του, τα μυστικά του, για να θυμηθούμε τη φράση του Ηράκλητου, «Φύσης κρύπτεστε φυλή». Άρα και εδώ έχουμε τη διπλή υποκειμενικότητα. Αλλά ως εδώ. Εδώ σταματάνε οι ομοιότητες. Ο τύπος που είναι κοινός και στις δύο περιπτώσεις. Η θεώρηση του νόμου και η εφαρμογή του, είτε η απόδειξή του, είτε η επαλήθευσή του, ως εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζει η μεγάλη διαφορά. Και η μεγάλη διαφορά την ξεκινάμε, αν και θα τα εξηγήσει καλύτερα ο κ. Φλωράτος, από την έννοια της φυσικής. Σας το είπα και πριν. Στη φυσική, με την επικουρία των μαθηματικών, γιατί στη φυσική και στην αναζήτηση των φυσικών φαινομένων και των φυσικών νόμων, χωρίς τα μαθηματικά, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Μόνο που τα μαθηματικά εδώ είναι η θεραπενίδα, η οδός μέσα από την επικουρία της οποίας πρέπει να φτάνουμε στην ουσία. Δηλαδή, στα μαθηματικά έχουμε την εικασία που καταλήγει σε θεώρημα και μέσω αυτών των μαθηματικών μπορούμε να φτάσουμε στη λύση των προβλημάτων της φυσικής
στην αναζήτηση της ουσίας του φυσικού νόμου μέσα από την προσπάθεια για το φυσικός νόμος υπακούει στους κανόνες όπως είναι φυσικό της παρατήρησης και του πειράματος και βεβαίως στην αένα η επαλήθευση του νόμου. Στη φυσική δηλαδή, με την επικουρία των μαθηματικών, έχουμε το πείραμα, έχουμε την παρατήρηση και από εκεί και πέρα καταλήγουμε σε έναν φυσικό νόμο τον οποίον στην πράξη επαληθεύουμε και τον παληθεύουμε αενάως. Γιατί μία επαλήθευση δεν αρκεί, δεν χρειάζεται να σου πω την τόσο κοινότυπη πια θεώρηση του Πόπερ όταν είχε πει την θεωρία γενικότερα των κύκλων. Όλοι οι κύκλοι είναι άσπροι. Μπορεί να το επαληθεύουμε πολλές φορές όσο του βρεθεί ο ένας, δηλαδή ο μαύρος κύκλος, που σημαίνει τη διάψευση της θεωρίας την οποία έχουμε διαμορφώσει. Και είναι αυτή ακριβώς η συνεχής επαλήθευση η οποία μπορεί να καταλήξει σε διάψευση, η οποία προάγει την επιστήμη. Χωρίς αυτή τη διαδικασία, την αέναη διαδικασία, στον χώρο της φυσικής, μέσα στην επαλήθευση με το πείραμα και την παρατήρηση, δεν θα υπάρξει πρόοδος επιστήμης. Χάρη σε αυτό έχουμε την Κοπερνίκη Επανάσταση. Χάρη σε αυτήν περνάμε μετά στην Επανάσταση του Νεύτωνος. Γιατί αναλαμβάνω την επαλήθευση όσο ισχύει ή όσο ισχύει σε πολύ γενικές γραμμές όλα καλά, όταν η επαλήθευση οδηγεί σε διάψευση, τότε από εκεί και πέρα φτάνουμε στο σημείο να αλλάζουμε το παράδειγμα για να πάρω την άποψη του Τόμας Κουν στη δομή των επιστημονικών επαναστάσεων, να αλλάξουμε το παράδειγμα και η επιστημονική κοινότητα να προχωρήσει με ένα άλλο παράδειγμα που είναι μια νέα επιστημονική επανάσταση. Στον χώρο της φυσικής, ξέρετε, αυτά είναι πολύ ορατά και εύκολο να τα καταλάβει κανείς. Για εμάς, τους εκπροσώπους των ανθρωπιστικών επιστημών, δεν είναι τόσο αυτονόητο ακριβώς, δεν υπάρχει αυτή η καθαρότητα της απόδειξης στα μαθηματικά, της επαλήθευσης στη φυσική, που μας δείχνει αν το παράδειγμα ισχύει ή δεν ισχύει. Η θεωρητική τοποθέτηση στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έχει πολύ διαφορετική ουσία. Για να φτάσουμε στη διάψευσή της, σπάνια θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Διατηρούν ίχνη ακόμα και σήμερα. Ακριβώς γιατί ό,τι είναι εκγενετής σχετικό, ποτέ δεν χάνει τη σχετικότητά του. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον νόμο στη φυσική και την ουσία του και πάμε στα νομικά. Στην περίπτωση νομικής είναι το ακριβώς αντίστροφο. Δεν έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι αιώνιο, το οποίο αυτό το φαινόμενο, αυτό το νόμο της φύσης, το φυσικό φαινόμενο, αυτό προσπαθούμε να το ανακαλύψουμε και το κάνουμε με τους νόμους των μαθηματικών και τους νόμους της φυσικής. Ο νόμος στον χώρο των νομικών είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Και ως νόμος που εκφράζει το κανονιστικό δέον, αυτόν που θέτει ο νομοθέτης, έχει ένα δέον. Μέσα από τη ρίζα της κατηγορικής προσταγής, για να χρησιμοποιήσουμε τον Καντ. Αυτό το δέον είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Το τι θέλει κανονιστικός να ρυθμίσει ο νομοθέτης είναι στη βούληση του νομοθέτη. Καθαρά υποκειμενική θεώρηση. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από αυτό. Αυτό υπάρχει. Που μας άφησε ο νομοθέτης όταν αποφάσισε. Το ίδιο μετά και στην εφαρμογή και την ερμηνεία του νόμου. Στην ερμηνεία και την εφαρμογή του, όλη η θεώρηση είναι υποκειμενική. Όσο και αν προσπαθήσει κανείς να φτιάξει μια ερμηνεία, ένα νόμο τέλειο, δεν θα τα καταφέρει. Σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τη διαφορά που το έζησα και στην Προεδρία αλλά και ως υπουργός κατά κύριο λόγο. Προσπάθησα μερικές φορές να βάλω συνεργάτες μου, γιατί πάντα συμμετείχα στη διαμόρφωση των νόμων που ψήφισα στη Βουλή. Έφτιαχνα ένα κειμενάκι για το κάθε άρθρο και ζητούσα να μου φέρουν ένα σχέδιο. Παράλληλα, καθόμουν και έκανα και εγώ το ίδιο σχέδιο. Εξαιρετική νομική απέναντί μου. Ποτέ δεν είχαμε καταφέρει να φτάσουμε στο ίδιο κείμενο, παρόλο που ξέραμε τι πρέπει να περιέχει κάθε άρθρο. Αυτό τα λέει όλα. Στην εφαρμογή λοιπόν ο ερμηνευτής του δικαίου και να θέλει να φτιάξει τον πιο τέλειο νόμο, δεν θα το φτιάξει ποτέ. Ανθρώπινο δημιούργημα είναι. Και το δεύτερο, και να θέλει να κάνει την πιο δίκαιη κρίση, να γίνει αυτό που ο Ρόναλντ Ντουόργκινγκ, παραδείγματος χάρη, στο Lowe's Empire είχε αποκαλέσει. Να βρούμε τον δικαστή Ηρακλή, αυτόν που ακολουθεί στο άλλο έργο του και μεγάλο δοκιμιό του, την δικαιοσύνη για Σκατζόχυρους. Να βρούμε δηλαδή εκεί ακριβώς ένα δικαστή ο οποίος
γνωρίζει αυτό που γνωρίζει ο εκείνος. Όχι αυτά που γνωρίζει η Αλόπιξ, τα πολλά. Αλλά το εν που γνωρίζει ο εκείνος. Και αν το βρούμε ακόμα, αυτό θα ήταν κάτι το θεωρητικό. Ο δικαστής Ηρακλής είναι θεωρητικό κατασκεύασμα. Πάντα θα έχει η κρίση του τη σχετικότητα, ακόμα και αν οπλίζεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα νομικά, με τη δύναμη δεδικασμένου, το δεδικασμένο είναι τυπικό για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Δεν προϋποθέτει την εξαποκαλύψεως αλήθεια, κάτι το οποίο ισχύει στο φυσικό νόμο. Και αυτό το συνειδητοποιήσουμε εμείς, αλλά το συνειδητοποιήσουν και οι άνθρωποι στον χώρο των θετικών επιστημών, που όπως θα σας πω καταλήγοντας, επιχειρούν να θεωρήσουν ότι είναι δυνατόν να φτιάξουμε μια τεχνητή δικαιοσύνη, η οποία να λειτουργεί αυτομάτως. Θα σας έλεγα ότι αν είχαμε την περίπτωση του να κάνουμε μια αναγωγή στη μυθολογία ανάμεσα στον νόμο και τον επιστήμονα στον χώρο της φυσικής και στον χώρο της νομικής επιστήμης, ο επιστήμονας στον χώρο της φυσικής που προσπαθεί να ανακαλύψει και να αποκαλύψει στην ανθρώπινη κοινότητα τον νόμο, μοιάζει με τον Προμηθέα. Είναι ο Προμηθέας πυρφόρος, ο οποίος προσπαθεί να μεταφέρει τη γνώση, την κατεστημένη γνώση. Αντιθέτως, ο νομικός και ιδίως ο δικαστής μας θυμίζει τον Άτλαντα, ο οποίος κουβαλάει πάνω στους ώμους του το κυκλόπιο βάρος, την ιδανική του μορφή, το κυκλόπιο βάρος της απονομής δικαιοσύνης. Τη διαφορά την καταλαβαίνετε. Και είναι πολύ απλή. Ίσως μάλιστα να υπερβάλλω σε αυτή την σχετικοποίηση και σε αυτή την εκλαϊκή που κάνω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στη μεν φυσική επιστήμη με την επικουρία των μαθηματικών έχουμε ένα φυσικό φαινόμενο. Προσπαθούμε να αποκαλύψουμε τη λειτουργία του μέσω της σχέσης αιτίου και αιτιατού με επιστημονικές μεθόδους. Καταλήγουμε μέσω της απόδειξης τους μαθηματικούς κανόνες και μέσω της επαλήθευσης από πείραμα όμως και παρατήρηση στην αποκάλυψη της ουσίας του νόμου της φυσικής, αλλά πάντοτε υπό την αίρεση, την αναβλητική, για να το πω, παντοτινά αναβλητική αίρεση της επαλήθευσης. Στην ερμηνεία έχουμε ένα δικαστή, έναν εφαρμοστή του δικαίου, πέρα από τον ίδιο τον νομοθέτη, ο οποίος ποτέ δεν θα μπορέσει να δει ποια είναι η ουσία του νόμου, αυτή που θα μπορούσε να θεωρήσει ιδανική. Μόλις τον φτιάχνει στον νόμο, καταλαβαίνει πρώτα απ' όλα τη σχετικότητά του. Τα ίδια τα γεγονότα που πήγες να ρυθμίσεις είναι τέτοια η ταχύτητα της εξέλιξης των πραγμάτων, ώστε ο νόμος είναι ανεπαρκής και χρειάζεται η παρέμβαση του ερμηνευτή και εφαρμοστή και ιδίως του δικαστή για να μπορέσει να προσαρμοστεί κατά την εφαρμογή του. Και εκεί αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα. Ο ερμηνευτής και ο δικαστής τρέχουν πίσω από την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο του κανόνα, όπως διαμορφώθηκε αρχικά, και να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Τρέχουν πίσω από αυτό, γι' αυτό και ο ερμηνευτής λέγεται ερμηνευτής. Και γι' αυτό μιλάμε και για ερμηνεία του δικαίου, κάτι που δεν ισχύει στον χώρο της φυσικής. Παίρνοντας από τον κρατήλο, όχι πάντα την ίδια ετυμολογία, αλλά ορισμένα στοιχεία για να μην παρεξηγηθούμε. Αντιλαμβάνεται κανείς από πού προέρχεται ο όρος ερμηνεία. Από τον ερμή, τον αγγελιαφόρο. Τον ερμή μεσολαβητή μεταξύ θεών και ανθρώπων. Το ίδιο κάνει και ο ερμηνευτής, εξειδανικευμένα βεβαίως, ο οποίος από τη βούληση του νομοθέτη προσπαθεί να μεταφέρει τον νόμο στην πεζή πραγματικότητα για να τον εφαρμόσει. Και αυτή η έννοια της ερμηνείας ισχύει και στις γλώσσες λατινογενούς προέλευσης. Το interpretare στα λατινικά, αυτό το inter, αν το πάρετε κάτω, σημαίνει ακριβώς τη μεσολάβηση. Αυτή είναι η έννοια της μεσολάβησης. Και αγωνίζεται ο δικαστής. Αγωνίζεται ο δικαστής συνεχώς, ιδίως ο δικαστής, να φτάσει σε μια ερμηνεία. Μια ερμηνεία, κυρίες και κύριοι, που πολλές φορές τον οδηγεί να ξεπεράσει, όταν αναζητεί την τέλεια λογική ερμηνεία, να ξεπεράσει και τον ίδιο τον κανόνα δικαίου, γιατί δεν φτάνει. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα, ιδίως μέσω της τεχνολογίας, ώστε δεν φτάνει ούτε αυτός ο νόμος. Και από εκεί και πέρα έρχεται και διαμορφώνει, γιατί δεν μπορεί να διαπλάσει νέο κανόνα δικαίου. Η νομολογία στα υπηρετικά συστήματα της Ευρώπης δεν έχει, όπως ξέρετε, διαπλαστική δύναμη. Δημιουργεί γενικές αρχές μέσα από το σύνολο της ένομης τάξης. Και τότε παρατηρείτε, θα μου το επιτρέψεις Μανώλη, να χρησιμοποιήσω αυτή την παραβολή. Τότε παρατηρείτε ο κανόνας δικαίου που δεν φτάνει και έρχεται ο δικαστής και διαμορφώνει γενικές αρχές.
που δεν είναι ab initio νέοι κανόνες, αλλά συνάγονται κατά τη βούληση του δικαστή μέσα από την έννοια, μέσα από την ένωμη τάξη, τότε ακριβώς παρατηρείται ένα είδος σχάσης του πυρήνα του κανόνα δικαίου. Αυτός ο συμπαγής κανόνας δικαίου στην αρχική του μορφή σπάει. Δεν χάνει την ουσία του, παραμένει ο ίδιος πυρήνας. Έχουμε τη σχάση των γενικών αρχών. Σας λέω ένα παραδειγματάκι, είναι καθαρά περιγραφικό θεωρητικό. Μην προσπαθήσετε να βγάλετε από μένα ότι κάνω μια ανάλυση του νόμου υπό όρους πυρηνικής φυσικής. Προσπαθώ ακριβώς να εξηγήσω κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας σχήματα περισσότερα. Μην ξεχνάτε τη φράση του Αποστόλου Παύλου: «Videmus nun per speculum et in enigmate». Αυτό δεν ισχύει μόνο για το χώρο της φυσικής, ισχύει και για τα νομικά πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, αποφεύγουμε και πρέπει να αποφεύγουμε, όταν είδαμε αυτές τις διαφορές του ουσιώδης, αν θέλετε, τους πειρασμούς, να βρούμε κοινά σημεία ανάμεσα στον νόμο, στη φυσική και στα μαθηματικά. Το λέω παράδειγμα σας, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι πειρασμοί. Τους έχουμε ακούσει στην επιστήμη, έχουν γραφεί διάφορα πράγματα. Κάποιοι θέλουν να συναγάγουν από την έννοια της αβεβαιότητας, γιατί αυτό που σας περιέγραψα για τον νόμο, τον νομικό νόμο. Το ότι ο νομικός νόμος είναι σε ένα κλίμα αβεβαιότητας από τη στιγμή της γέννησής του, ξεπερνιέται από τα πράγματα. Είναι μια αβεβαιότητα, κανονιστική αβεβαιότητα. Κάποιοι προσπάθησαν να τη συνδέσουν με την θεωρία της αβεβαιότητας, η οποία ισχύει στον χώρο της φυσικής, αυτή που ανακάλυψε ο Χάιζενμπεργκ το 1927. Ο Χάιζενμπεργκ, ο οποίος παρατήρησε την έννοια της αβεβαιότητας στο σύμπαν. Παρατήρησε την έννοια της αβεβαιότητας μέσα από την ιδιότητα των στοιχειωδών σωματιδίων να έχουν την εξής ιδιομορφία. Στα στοιχειώδη σωματίδια, το γινόμενο ανάμεσα στη σχετικότητα της θέσης την οποία έχει το σωματίδιο και στη σχετικότητα της ταχύτητας την οποία έχει, αυτό το γινόμενο είναι σταθερό. Που σημαίνει ότι ποτέ δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε επακριβώς την ταχύτητα. Όταν προσδιορίζουμε, συγγνώμη, ταχύτητα, χάνουμε τη θέση του στοιχειώδη σωματιδίου. Όταν έχουμε τη θέση του, χάνουμε την ταχύτητά του. Αυτό δείχνει ότι ζούμε σε ένα αβέβαιο σύμπαν. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία της αβεβαιότητας του σύμπαντος. Μια αβεβαιότητα την οποία έχει διαμορφώσει αργότερα ο Ήλια Πριγκοζίν, αυτός ο άλλος μεγάλος άνθρωπος του χώρου των θετικών επιστημών, γράφοντας για το τέλος των βεβαιότητων. Μόνο που εκεί, κυρίες και κύριοι, αυτό που σας εξήγησα είναι η κβαντική συμπεριφορά της ύλης. Αυτή η αβεβαιότητα οφείλεται στην κβαντική συμπεριφορά της ύλης. Είναι η ύλη που είναι τέτοια, η αβεβαιότητα του νόμου. Είναι η ατέλεια της ανθρώπινης νόησης. Η αδυναμία, η ατέλεια να φτάσει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Είναι ατελής ο νόμος για τον έφτιαξε ένας άνθρωπος. Και είναι ατελής επίσης η εφαρμογή του και πάλι για την ανθρώπινο δημιούργημα. Μια διαρκής αναζήτηση. Καμία σχέση όμως με την αβεβαιότητα η άλλη, την άλλη, η οποία είναι απόδειξη της κβαδικής συμπεριφοράς της ύλης. Είναι ένα πραγματικό γεγονός που μας δείχνει αυτό το σύμπαν που κάποτε το θεωρούσαμε τέλειο. Είναι αβέβαιο. Είναι ρευστό. Αλλά αυτό είναι μια φυσική πραγματικότητα. Όχι δημιούργημα του ανθρώπου. Αγωνίζεται ο άνθρωπος να το συλλάβει. Και το συλλαμβάνει όσο μπορεί να το συλλάβει. Και ένα άλλο, ξέρετε ότι τα στοιχειώδη σωματίδια, ιδίως εκείνα που έχουν μικρή μάζα, εδώ πάντα υπό την επίβλεψη του Μανώλη Φλωράτου που κάναμε ατέλειωτες συζητήσεις για τα θέματα αυτά, έχει τη δυνατότητα, όσο πιο μικρή είναι η μάζα, έχει τη δυνατότητα, ξέρετε, όταν ακριβώς επενεργούν μεγάλες δυνάμεις πάνω του, να φτάνει στην ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός είναι οριακό μέρος, δεν μπορεί να ξεπεράσει τίποτα. Θεωρητικά λοιπόν εκεί η μάζα του, καταλαβαίνετε ως πού μπορεί να φτάσει και τι γίνεται. Είναι μια μάζα η οποία λόγω της ενέργειας που διοικητεύεται αποκτά σχεδόν άπειρες διαστάσεις. Θεωρητικά πάντα. Κάποιοι λοιπόν θεώρησαν ότι μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και ο νόμος πολλές φορές, όταν τον παίρνει, αυτό το νόμο που έχει φτιαχτεί και φτάνει μετά από 5-10 χρόνια και προσπαθεί να τον εφαρμόσει, αυτό λόγω τη εξέλιξη των πραγμάτων, για να τον εφαρμόσει πρέπει να του φτιάξει μια τεράστια μάζα, πολύ μεγαλύτερο κανονιστικό μέγεθο από ό,τι είχε αρχικά. Σε σημείο που φτάνουμε στι χάσει που σα έλεγα προηγουμένω. Ναι, καμία σχέση όμω το ένα με το άλλο. Και το άλλο είναι ζήτημα τη κυβερνητική συμπεριφορά τη ύλη. Είναι θέμα του τρόπου με τον οποίο ακριβώ λειτουργεί η ενέργεια και οι άλλε δυνάμει στον χώρο τη φύση. Στην άλλη περίπτωση, είναι η ατέλεια του ανθρώπινου δημιουργήματος. Σας είπα λοιπόν αυτά και τελειώνω. Γιατί θέλησα
Να εξηγήσω μέσα από αυτό ότι ανάμεσα στη φυσική και τα μαθηματικά συνδυασμός και βεβαίως στην νομική επιστήμη μπορεί να συναντάμε κοινές έννοιες. Είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Θα πρέπει να ξέρουμε όταν επιδιώκουμε να δούμε αν μοιάζουν σε κάτι, πρώτα να ξεχωρίσουμε τις διαφορές. Αυτές που σας είπα. Γιατί αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε τι. Ναι, είναι χρήσιμη πολλές φορές η φυσική, τα μαθηματικά. Είναι πολύ χρήσιμα στην νομική επιστήμη. Είναι χρήσιμα στον νομοθέτη όταν φτιάχνει ένα νόμο, παραδείγματος χάρη, για τα οικονομικά και χρειάζεται πολλά μαθηματικά, οικονομομετρία. Και εκεί θα του προσφέρεις πολλά με το να του δώσεις τα στοιχεία για να φτιάξεις τον νόμο. Πολύ περισσότερο όμως αυτό ισχύει στον χώρο της απόδειξης. Στην απόδειξη, όταν έχουμε ένα σημαντικό δυστύχημα, όπως είχαμε στα Τέμπη ή οπουδήποτε αλλού, για να αποδειχθεί τι ακριβώς συνέβη, πολλές φορές η επικουρία των μαθηματικών και της φυσικής είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει απόδειξη. Αλλά ως εκεί. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό στο οποίο έχουν φτάσει, να υποστήριζουν κάποιοι, ιδίως στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είναι εντελώς εσφαλμένο. Ότι είμαστε σε τέτοιο επίπεδο πλέον τεχνολογίας, ώστε μπορούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες που σε ορισμένα πεδία τουλάχιστον οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να εκδίδονται ακόμα και ένα μεγάλο νευρονικό δίκτυο, εφόσον αυτό το μεγάλο νευρονικό δίκτυο έχει τον κατάλληλο προγραμματισμό και αναπρογραμματισμό. Τεράστιο λάθος. Σας είπα από την αρχή, και αυτή είναι και η τελευταία λέξη, ότι ο άνθρωπος είναι αντικατάστατος ακόμα, γιατί είναι συνδυασμός νόησης και συνείδησης. Sapiens και sentience. Συνείδηση δεν μπορεί να υπάρξει τεχνητή. Γνωρίζετε, οι γιατροί ιδίως το γνωρίζουν περισσότερο, δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα σε τι συνίσταται η συνείδηση. Πώς διαμορφώνεται η έννοια της συνείδησης. Πόσο μάλλον να αντικαταστήσουμε αυτή την συνείδηση πράξη σε επίπεδο τεχνητό. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια τέτοια μηχανή, ας το πω έτσι, η οποία να κατανοεί βασικά πράγματα που προϋποθέτουν αξιολόγηση, πώς θα βγάλουν απόφαση, κυρίες και κύριοι, στα νομικά. Δεν μπορείς να πάρεις μια μηχανή και να της πεις θα βγάλεις έναν υπολογιστή και να της πεις θα βγάλεις αυτό το νόμο. Σας έλεγα πριν, ό,τι προγραμματισμό και να του κάνεις, ανάλογα με τον προγραμματισμό, αυτό θα σου βγάλει. Και το κυριότερο, ό,τι και να κάνεις, όταν έρχεται η ώρα της ερμηνείας, να σου κάνει αξιολόγηση στον χώρο του αστικού δικαίου, παραδείγματος χάρη, τι είναι καλή πίστη, τι είναι χρηστά ήθη, τι είναι εντσιδής επιμέλεια, αποκλείεται να το κάνει. Στον χώρο του δημοσίου δικαίου, τι είναι χρηστή διοίκηση, τι είναι προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διοικουμένου, αποκλείεται να το σταθμίσει. Πολύ περισσότερο αποκλείεται να συναγάγει γενικές αρχές του δικαίου. Αυτό είναι αδιανόητο. Άρα κάποιοι φαντάζονται μια δικαιοσύνη γραμμική. Φαντάζονται μια δικαιοσύνη η οποία θα ήταν σε επίπεδο δέσμιας αρμοδιότητας, χωρίς καμία έννοια διακριτικής ευκαιρίας που υποθέτει αξιολόγηση. Τότε η δικαιοσύνη στην πραγματικότητα θα είχε αναιρέσει τον ίδιο τον εαυτό της. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι μόνο όσοι δεν έχουν έννοια των νομικών είναι εκείνοι που μπορεί να υποστήριξουν κάτι τέτοιο. Άλλο τόσο όμως δεν ξέρουν και βασικά μυστικά της φυσικής, για το οποίο θα μας μιλήσει αμέσως τώρα ο κ. Φλωράτος, και πολλοί από εμάς τους νομικούς, όταν θεωρούν ότι προσφεύγοντας σε αυτό το καινούργιο πράγμα που μας εντυπωσιάζει, που λέγεται υπολογιστής και πρέπει να μας εντυπωσιάζει, τα όρια και εκεί είναι πεπερασμένα. Το τονίζω. Ο άνθρωπος είναι αναντικατάστατος. Η μηχανή ακόμα δεν έχει συνείδηση. Και θα κατέληγα με μια λέξη μόνο. Ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τέος Πρόεδρε της Δημοκρατίας, για την τόσο όμορφη, όπως πάντα έτσι μας έχετε συνηθίσει, παρουσίαση του προβλήματος από τη σκοπιά του ανθρώπου. Τώρα, ο δετερμινισμός ή μη της ίδιας της φύσης είναι αυτό που θα μας εισάγετε, κύριε Φλωράτε, έχετε το λόγο. Thank you.
Κύριε Γενικέα, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την... Ευχαριστώ. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, κύριε Γενικέ, ευχαριστώ πολύ για την προσέλευσή σας στην ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση και έχω την τιμή να συμμετάσχω σε αυτό το διάλογο μετά από πρόσκληση του αγαπητού συνάδελφου και φίλου πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ακαδημαϊκού κ. Παυλόπουλου. Και ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα, ώστε να μπορώ να αρχίσω να μαθαίνω λίγα πράγματα γύρω από την επιστήμη, την νομική επιστήμη. Θα μιλήσω, πιστεύω ότι προτού μπορέσει να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των επιστήμων, θα πρέπει να εξοικειωθούν οι θεραπεύοντες της επιστήμης κάποιες στοιχειώδεις έννοιες, ώστε να δούμε αν υπάρχουν διαφορές και αναλογίες. Και σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σε αυτό το διάλογο, εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια πράγματα για τη φυσική επιστήμη. Η ομιλία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι μια παρουσίαση με διαφάνειες κάποιων στοιχειωδών θεμάτων της φυσικής και λίγα ιστορικά πράγματα γιατί πολλοί νόμοι της φυσικής ανακαλύφθηκαν μέσα στους αιώνες. Και στο τέλος θα προσπαθήσω να κάνω μια σύγκριση μεταξύ των δύο επιστημών όσο είναι δυνατόν με τις γνώσεις που έχω. Θα μιλήσουμε για την έννοια του νόμου στη φυσική, ποια είναι η επιστημονική μέθοδος ανακάλυψης των νόμων της φύσης. Το πλαίσιο στο οποίο εργάζεται η φυσική είναι το σύμπαν και ό,τι περιέχει. Η φυσική χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές, την κλασική και την κβαντική φυσική. Και μετά θα μπούμε σε ειδικότερα θέματα, όπως ποιες είναι οι τέσσερις δυνάμεις της φύσης. Και μετά θα πω κάποιες προτάσεις για τη δυνατή σύγκριση με τους νόμους του δικαίου και κάποια πρώτα συμπεράσματα και προτάσεις αντιστοιχίας μεταξύ της φυσικής και της επιστήμης του δικαίου. Ο άνθρωπος από το δημιουργό του έχει τη δυνατότητα να, και με τις αισθήσεις αλλά και με τη λογική να επεξεργαστεί το περιβάλλον του και ό,τι ερεθίσματα έχει και από τους πρωτόγονους ανθρώπους μέχρι σήμερα έχει την περιέργεια να μάθει ποια είναι η λειτουργία του κόσμου στον οποίο ζει και να βρει απαντήσει σε πάρα πολλά πρωτόγονα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν ακόμη και σήμερα και δεν έχουμε απαντήσεις. Ένα βασικό εργαλείο για να καταλάβει κανείς τη φύση είναι τα μαθηματικά, τα οποία έχουν μία αναπάντηχη αποτελεσματικότητα σε πολλές επιστήμες και χρησιμοποιούν οι επιστήμες μαθηματικά τα οποία κατασκευάστηκαν αρκετά χρόνια πριν χρειαστούν από ανθρώπους που δεν είχαν καμία διάθεση να τα εφαρμόσουν πουθενά. Οι περισσότεροι καθαροί μαθηματικοί, αν τους πείτε για να εφαρμόσουν τα μαθηματικά κάπου, απομακρύνονται. Τώρα στην Ακαδημία μας εδώ το βασικό κριτήριο για να μπει κανείς σε αυτή την Ακαδημία είναι το ριθένα από τον Πλάτωνα, μηδής αγιομέτρητος, ισίτομη τη θύρα. Εδώ εννοούσε βασικά ότι έπρεπε να γνωρίζει καλά τα μαθηματικά και τη γεωμετρία της εποχής εκείνης, ώστε να μπορεί επομένως να έχει ακονίσει τη λογική του περισσότερο για να μπορεί να κάνει τους διαλόγους και αυτό φαίνεται μέσα από τους πολλούς διαλόγους που έχει ο Πλάτωνας. Όσον αφορά τις επιστήμες, τα μαθηματικά και τη φυσική, είναι πολύ γνωστό το έργο του πάνω στην αριθμητική, βρήκε τους πρώτους αριθμούς, τη γεωμετρία, απέδειξε πολλά θεωρήματα και την κοσμογονία,
όπως περιγράφεται στο διάλογο στον Τίμεο. Ο μεγαλύτερος επιστήμονας, αν θέλετε, όλων των εποχών, μετά από ψηφοφορία χιλιάδων επιστημόνων το 2000, όταν άλλαζε ο αιώνας, χιλιετία, είναι πρώτος ο Αρχιμίδης, δεύτερος ο Νεύτωνας, τρίτος ο Αϊνστάιν. Ο Αρχιμίδης, όπως έχουν βρεθεί πάρα πολλά από τα γραπτά του και τα τελευταία 20 χρόνια γίνεται μεγάλη έρευνα σε ένα κείμενο, σε ένα παλαιόγραφο, το οποίο λέγεται «Η παλήμψη του Αρχιμίδη». Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τις γνώσεις που είχε ο Αρχιμίδης για τα μαθηματικά και ήταν αναπάντεχες. Ήταν γνώστης της θεωρίας πιθανοτήτων, της συνδυαστικής, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, της υδροστατικής και πολλά άλλα, στα οποία δεν τα γνωρίζαμε από τις άλλες πηγές, τις παλαιότερες πηγές. Δεν αναφέρω τον Αριστοτέλη, γιατί ο Αριστοτέλης ήταν πολύ μεγάλος, ασχολήθηκε με πάρα πολλά θέματα του επιστητού, τα κατηγοριοποίησε, τα οργάνωσε, αλλά όσον αφορά τα θέματα της φυσικής κυρίως, είχε μια τελεολογική φιλοσοφία, δηλαδή όλα γίνονται επειδή υπάρχει κάποιο σκοπός και δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο εκτός από αυτό που γίνεται. Ήταν λίγο κυκλική η σκέψη του και σε πάρα πολλά φαινόμενα είχε τελείως λάθος απόψεις. Οι νεοπλατωνιστές το 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστού ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την κριτική των έργων του Αριστοτέλη και ένας από τους πιο γνωστούς και αυτός ο οποίος έχει απασχολήσει τα τελευταία 50 χρόνια την έρευνα της ιστορίας της επιστήμης είναι ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, ο οποίος έζησε στο τέλος του 4ου αιώνα, 470 μέχρι 560 μετά Χριστό. Αυτός μίλησε για τους βασικούς νόμους της κίνησης των σωμάτων και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Αριστοτέλη που ήταν η κίνηση των σωμάτων, από πού προέρχεται και όταν αφήσουμε ένα σώμα γιατί κινείται, αφού σταματάμε να το κρατάμε ή να του δίνουμε δύναμη, μόλις το αφήσουμε γιατί κινείται. Ο Αριστοτέλης είχε μια ολόκληρη θεωρία ότι δημιουργούνται στρόβιλοι από την ατμόσφαιρα, οι οποίοι πάνε πίσω από το σώμα και το προωθούν. Ο Γιάννης ο Φιλόπονος, λοιπόν, έβαλε τα πράγματα στη θέση του, έκανε τα πρώτα πειράματα και είπε ότι υπάρχει μια ενδοθήσα κινητική ενέργεια, επιλέξη, που μπαίνει στο σώμα αυτή η κινητική ενέργεια και με αυτή την κινητική ενέργεια συνεχίζει το σώμα και κινείται και βρήκε τους πρώτους νόμους της αδρανίας, όπως και βρήκε επίσης και το νόμο της πτώσης των σωμάτων, που ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με τη φυσική, αν τους ερωτήσει κανείς αν από το ίδιο ύψος πέφτουν δύο σώματα, το ένα μικρού βάρους και το άλλο πολύ μεγάλου βάρους, ποιο θα φτάσει πρώτο στη γη, θα απαντήσει κανείς προφανώς το πιο βαρύτερο. Η απάντηση σωστή είναι ότι πέφτουν μαζί και τα δύο. Αυτό έλεγε ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι το βαρύτερο θα πέσει πρώτα και μετά το ελαφρύτερο. Ενώ ο Ιωάννης ο Φιλόπονος με πειράματα που έκανε έδειξε ότι πέφτουν ταυτόχρονα και τα δύο. Αυτή ήταν η πρώτη, αν θέλετε, μελέτη της κίνησης που καθιέρωσε αυτό που λέμε σήμερα στη θεωρία της σχετικότητας, το νόμο της ισοδυναμίας, ότι η επιτάχυνση και η βαρύτητα είναι το ίδιο πράγμα. Επιπλέον, καθιέρωσε τους νόμους της κίνησης και οι καθηγητές του Γαλιλαίου είχαν ασχοληθεί, δεν θέλω να κάνω την ιστορία της επιστήμης γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας εδώ, είχαν ασχοληθεί με τα γραπτά του Ιωάννη του Φιλόπονου και τον είχαν διδάξει και ο Γαλιλαίος σε κάποια από τα γραπτά του τον αναφέρει, γιατί αυτός έκανε τις πρώτες σοβαρές μελέτες από απόψεως επιστημονικής με τη μοντέρνα έννοια, δηλαδή κατασκεύασε συσκευές με τις οποίες μετρούσε και μελετούσε διάφορες υποθέσεις για την κίνηση των σωμάτων. Τις απέρριπτε ή τις επιβεβαίωνε. Ασχολήθηκε λοιπόν με την ομαλή ευθυγραμμική κίνηση, με την ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, κίνηση σε κυκλειμένο επίπεδο, το εκρεμές, την ελεύθερη πτώση στο πεδίο βαρύτητος, την αντοχή θράψη υλικών και το τηλεσκόπιο.
Η επανάσταση αυτή του Γαλιλαίου να χρησιμοποιήσει όργανα για τα οποία σχεδίαζε ειδικά για να μελετήσουμε τη φύση, ολοκληρώθηκε για την κλασική φυσική, την κλασική εποχή, από τον Ισαάκ Νεύτωνα, ο οποίος έφτιαξε το μνημειώδες το έργο του 1687, τους βασικούς νόμους της κίνησης των σωμάτων. Δηλαδή, ότι άμα εξασκήσουμε μια δύναμη σε ένα σώμα, με ποιο τρόπο θα κινηθεί αυτό? Αυτό θα κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιείται αυτή η εξίσωση, η σχέση, αυτός ο νόμος, ότι η δύναμη είναι η μάζα επί την επιτάχυνση. Η επιτάχυνση όμως είναι η αλλαγή της ταχύτητας. Άρα, αν ξέρουμε το αριστερό μέλος αυτής της σχέσης, μπορούμε να βρούμε όλη την κίνηση ενός σώματος και το εφάρμοζε βέβαια στην κίνηση των πλανητών και απέδειξε τους νόμους του Κέπλερ και πολλά άλλα. Έφτιαξε για να κάνει αυτά, για να γράψει με αυστηρά μαθηματικά αυτή την εξίσωση, ανάπτυξε πρώτος, χρησιμοποιώντας βέβαια και στοιχεία από τον Αρχιμίδη, το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό. Ανακάλυψε τον παγκόσμιο νόμο της βαρύτητας, ότι ο νόμος που η βαρύτητα που πέφτει ένα μήλο στη γη, ένα σώμα στη γη, είναι η ίδια δύναμη με τη δύναμη που έλκει η γη τη Σελήνη και που έλκει ο ήλιος τους πλανήτες και ούτω καθεξής, και άρχισε πια η αστρονομία τότε να γίνεται μια επιστήμη με την οποία μπορεί κανείς να λύσει, με τις παρατηρήσεις να λύσει και τα μαθηματικά, τις εξώσεις και να επαληθεύσει τους νόμους. Αυτό το έκανε και βρήκε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, ότι δύο μάζες έλκονται με μια δύναμη που είναι ανάλογη των γινωμένων των μαζών και διαιρείται με το τετράγωνο της απόστασής του. Ασχολήθηκε με τη θεωρία του φωτός και πίστευε ότι το φως αποτελείται από σωματίδια, αλλά αργότερα διαψεύθηκε από τον Χόιγενς, που για την εποχή εκείνη βρήκε όλα τα φαινόμενα της περίθλασης και τα λοιπά, της συμβολής, και ότι αυτό είναι κυματικό φαινόμενο. Ο επόμενος μεγάλος φυσικός, 1831-1872, είναι ο James Clerk Maxwell, ο οποίος έκανε την πρώτη ενοποίηση που έγινε ποτέ στη φυσική, ένωσε όλα τα φαινόμενα, τα μαγνητικά και τα ηλεκτρικά, σε μία θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Και ο ίδιος ο Einstein τον κατατάσσει μέσα στους πρώτους 2-3 μεγάλους φυσικούς όλων των αιώνων, για την δουλειά που έκανε, και έφτιαξε κάποιες εξισώσεις οι οποίες προέβλεψαν την ύπαρξη κυμάτων του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, τα οποία διαδίδονται στο κενό μόνα τους. Φεύγουν από ένα φορτισμένο σώμα που κινείται και φεύγουν αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός. Αργότερα ανακαλύφθηκε λίγο αργότερα και το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Ασχολήθηκε επίσης με τη θεωρία των αερίων, στατιστική φυσική. Ο επόμενος μεγάλος ογκόλυθος της φυσικής είναι ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, ο οποίος ένα καταπληκτικό έτος το 1905 έβγαλε πολλές εργασίες μαζί και άλλαξε τη ροή όλης της φυσικής, άλλαξε την έννοια του χρόνου, την έννοια της θέσης, του μήκους. Τα ρολόγια πάνε πίσω, μα κινήσει γρήγορα. Αν είναι σε ένα βαρυτικό πεδίο, τα ρολόγια πάνε πιο αργά. Τα οποία αυτά όλα μετρηθήκανε και βρεθήκαν ακριβώς να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της θεωρίας του. Κατανόησε ότι η ύλη, η μάζα και η ενέργεια είναι το ίδιο, και αυτό επιβεβαιώθηκε από τη σχάση των πυρήνων. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα του είναι η Γενική Θεωρία της Σχετικότητος, όπου κατάλαβε ότι η βαρύτητα του Νεύτωνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καμπύλωση του χώρου και του χρόνου, και μέσα σε αυτό κινούνται τα σώματα σαν να είναι ελεύθερα. Μέσα σε αυτά. Είναι ελεύθερα σε έναν καμπύλο χώρο, μπορεί να τα πείτε ότι είναι, κινούνται σε πεδίο βαρύτητος σε έναν επίπεδο χώρο. Αυτή είναι η αρχή της ισοδυναμίας. Οι εξισώσεις που έγραψε προβλέπουν βαρυτικά κύματα και μελινές σωπές, τα οποία και τα δύο έχουν βρεθεί πειραματικά και τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί τα βραβεία Νόμπελ. Έβαλε βέβαια και ένα πρόβλημα, το σύμπαν είναι πεπερασμένο ή άπειρο. Αν είναι στατικό, ήθελε ένα στατικό το σύμπαν. Και το διαλυστελόμενο σύμπαν τελικά, το οποίο παρατηρήθηκε αρκετά αργότερα, μπορεί να προβλεφθεί πάλι από τη θεωρία του. Η θεωρία του είχε και μία σταθερά μέσα, την οποία δεν του άρεσε και την είχε πετάξει. Λέει, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η σταθερά. Αλλά αν τη βάλετε αυτή η σταθερά, εξηγεί τη διαστολή του σύμπαντος. Επομένως, ό,τι ξέρουμε γύρω από τη βαρύτητα, γύρω από το σύμπαν, ο Αϊνστάιν τα προέβλεψε. Σήμερα λοιπόν, με την τεχνολογία που έχουμε να βλέπουμε πολύ μακρινούς γαλαξίες, μακρινά quasars, supernova κτλ., μπορούμε να πάμε πίσω και να δούμε ότι το σύμπαν σήμερα
έχει μια ηλικία 13,77 δισεκατομμύρια χρόνια. Ξεκίνησε από κάποια στιγμή τότε και έγινε ήταν απειροελάχιστο μικρό. Έγινε μια τεράστια έκρηξη σε πολύ μικρό χρόνο, απέκτησε τεράστιες διαστάσεις και το αρχικό υλικό που ήταν μέσα στο σύμπαν, όταν κρύωσε το σύμπαν, σχημάτισε τους πυρήνες, οι πυρήνες, τα άτομα, την ύλη κτλ. Γίνανε τα βαρύτερα στοιχεία. Μπορούμε να μετρήσουμε τα βαρύτερα στοιχεία, τι ποσοστό έχουν στο σύμπαν, και τα ελαφρύτερα, τι ποσοστό έχουν στο σύμπαν βάσει αυτής της θεωρίας του κοσμολόγου, και να τα απαληθεύσουμε. Επομένως, βλέπετε ότι ο Αϊνστάιν, με τη θεωρία της γενικής σχετικότητος, μας βοήθησε να καταλάβουμε πολλά περισσότερα πράγματα, και τώρα αυτό που λέγεται κοσμολογία είναι πια μια ακριβής επιστήμη, ενώ παλιότερα ήταν μια επιστήμη ποιοτική. Τώρα, τα περιεχόμενα του σύμπαντος ποια είναι? Εντάξει, γνωρίζουμε ότι η ύλη αποτελείται από μόρια. Υπάρχουν μερικά πολύ έξυπνα μόρια που αναπαράγονται και φτιάχνουν ζωντανούς οργανισμούς. Υπάρχουν άλλα μόρια που δεν αναπαράγονται, αλλά συνδέονται το ένα με το άλλο. Αυτά αποτελούνται από άτομα, τα άτομα από πυρήνες, πυρήνες από πρωτόνια, νετρόνια, και πρωτόνια, νετρόνια περιέχουν μέσα κάποια. Και εδώ, ειδικά στην Ακαδημία, πρέπει να το τονίσω για τους λόγους που οι συνάδελφοι στην Ακαδημία θα τους καταλάβουν, ότι μέσα στο πρωτόνιο, με πειράματα του 1968-69, έχουμε βρει ότι υπάρχουν τρία πολύ σκληρά σημεία μέσα στο πρωτόνιο, και όλο το άλλο είναι μαλακό, αν θέλετε, το πρωτόνιο. Αυτά τα τρία σκληρά σημεία κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες, αλλά είναι παγιδευμένα εκεί μέσα. Αυτά, μελέτες μετά το 1968-69, σε 4-5 χρόνια, βρέθηκε ότι είναι τα περιβόητα quarks που έχει εισάγει ο Γκέλμαν για να με συνδυασμό αυτό να φτιάξει όλα τα στοιχειώδη σωματίδια που ήταν γνωστά πειραματικά παλιά. Επομένως, έχουμε σήμερα τα απόλυτα συστατικά, τα στοιχειώδη συστατικά της ύλης και της ενέργειας. Αυτά χωρίζονται σε τρεις γενιές. Είναι, όπως τα βλέπετε, τα ροζ είναι up-down, είναι μία γενιά. Charm και strange είναι η δεύτερη. Και top και bottom είναι η τρίτη γενιά. Και από κάτω υπάρχουν τρεις γενιές με λεπτόνια, που είναι τα σωματίδια που μοιάζουν πολύ με το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο. Υπάρχει λοιπόν το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο του, το μιόνιο που βρέθηκε αργότερα και το νετρίνο, το τάο και το νουτρίνο του. Τώρα, αυτά πώς αλληλεπιδρούν? Δεν αλληλεπιδρούν όλα με όλες τις δυνάμεις. Τα quarks αλληλεπιδρούν με τις ισχυρές, τις ασθενείς και τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Ενώ τα νετρίνα αλληλεπιδρούν μόνο με τις ασθενείς δυνάμεις. Τι είναι οι δύναμεις σε αυτό το επίπεδο? Σε αυτό το επίπεδο δύναμη δεν γίνεται όταν έρθουν δύο σημεία, χτυπάει το ένα το άλλο, δηλαδή δεν είναι δύναμη εξ επαφής, αλλά έρχεται ένα πρωτόνιο όπως είναι σε αυτό το διάγραμμα από τα αριστερά και ένα ηλεκτρόνιο όπως έρχεται από τα δεξιά για να συγκρουστούν, πλησιάζει το ένα το άλλο και το πρωτόνιο εκπέμπει αυθόρμητα ένα φωτόνιο. Και το φωτόνιο αυτό απορροφάται από το ηλεκτρόνιο. Οπότε, επειδή εκπέμπει το πρωτόνιο το φωτόνιο, αλλάζει διεύθυνση. Το ηλεκτρόνιο, αφού απορροφάει το φωτόνιο, αλλάζει διεύθυνση και στο τέλος, όπως τα δύο σωματίδια ερχόντουσαν, τα βλέπετε και πάνε σε διαφορετικές διευθύνσεις. Άρα, αυτή είναι η δύναμη. Αυτές λέγονται οι δυνάμεις ανταλλαγής. Και αυτό το σωματίδιο εδώ που ανταλλάζεται είναι το φωτόνιο που είναι για τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Τώρα, αντίστοιχα σωματίδια υπάρχουν και για τις άλλες δυνάμεις. Αυτά που λέω W boson και Z boson είναι για τις δυνάμεις της ασθενής που φτιάχνουν τη ραδιενέργεια. Το φωτόνιο το είπαμε, το γκλίον είναι για τις ισχυρές δυνάμεις και ένα άλλο σωματίδιο μυστήριο, το οποίο το έχουν αποκαλέσει το μυστήριο με πολύ παραπλανητικό τρόπο, το μυστήριο του Θεού. Ο λόγος ήταν ότι με τη σημερινή θεωρία αυτό το σωματίδιο δίνει μάζα σε όλα τα άλλα σωματίδια, το οποίο και αυτό δεν είναι πολύ ακριβές, ήταν εκλαϊκευτική προσέγγιση. Αυτό το σωματίδιο τελικά το ψάχνανε, δώσανε πολλά δισεκατομμύρια επί πάρα πολλά χρόνια για να το βρούνε. Τελικά βρέθηκε στο CERN το 2012 και έχει μια τεράστια μάζα. Είναι 125 φορές βαρύτερο από το πρωτόνιο. Βέβαια, αυτά όλα, όπως σας είπα, γίνονται με τεράστιες μηχανές σήμερα. Εδώ είναι το CERN, ο επιταχυντής του CERN, που μέσα υπάρχουν δύο σωλήνες κενού που έρχονται αντίθετες δέσμες πρωτονίων από τη μία και αντίθετες πρωτονίων από την άλλη, και σε τέσσερα σημεία σε αυτό το τούνελ υπάρχουν τέσσερες τεράστιοι ανιχνευτές που γίνονται συγκρούσεις και τα σωματίδια που παράγονται τα μελετάμε. Η
Λοιπόν, να έρθουμε λιγάκι στο πιο φιλοσοφικό επίπεδο. Αυτό είναι μία πολύ σύντομη περίληψη της φυσικής που τη μαθαίνει κανένας σήμερα και από τα βιβλία ή από άρθρα. Αλλά η ύπαρξη της φύσης, μιλάω τώρα σε σχέση με το δίκαιο, η ύπαρξη της φύσης θεωρείται ανεξάρτητη από τον άνθρωπο που την παρατηρεί. Και αντικειμενική. Τι σημαίνει αντικειμενική? Αντικειμενική σημαίνει ότι αν τη μελετήσουν διάφοροι παρατηρητές, εδώ, εκεί, χτες, αύριο, μετά από 100 χρόνια, μετά από 500 χρόνια, θα βρούμε τα ίδια πράγματα. Άρα είναι ανεξάρτητη από τη στιγμή και από τον τόπο που την παρατηρούμε και επομένως αυτοί οι νόμοι είναι αυτοί οι νόμοι που υπάρχουν στη φύση και γι' αυτό τους λέμε αντικειμενικούς. Λοιπόν, αυτό ότι μπορεί οι διάφοροι παρατηρητές να βρουν τα ίδια πράγματα είναι ακριβώς η ρίζα στη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, ότι οι παρατηρητές μπορεί να μετρήσουν αριθμούς διαφορετικούς, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς κινείται ο ένας προς τον άλλο και να βρούμε έναν τρόπο να μετασχηματίσουμε τους αριθμούς του ενός, τους αριθμούς του άλλου και άμα τους μετασχηματίσετε με κατάλληλο τρόπο θα βρείτε ότι συμπίπτουν. Επομένως υπάρχει πράγματι σχετικότητα, αλλά η σχετικότητα στις αριθμητικές μετρήσεις και όχι στην ουσία των φυσικών νόμων. Λοιπόν, τώρα εντάξει, σας είπα πολλά πράγματα. Τα φυσικά φαινόμενα κατηγοριοποιούνται με βάση τους, ναι, τους φυσικούς με τη χρονική κλίμακα και αντίστοιχη νόμη, αλλά και βάση την πολυπλοκότητα του παρατήρησης σωμάτων. Γι' αυτό έχουμε... Γιατί έχουμε κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο στη φυσική? Έχουμε κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο στη φυσική γιατί ξεκινήσαμε να μελετάμε πολύ πολύ... Καταλάβαμε ότι πρέπει να μελετήσουμε πολύ πολύ απλά συστήματα. Συστήματα ενός, δύο σωματιδίων. Και άμα τα παρατηρείτε, αυτά κάνουν πολύ όμορφες τροχίες στον χώρο. Υπάρχει συμμετρία, υπάρχει αρμονία, υπάρχει ομορφιά. Και έτσι μπορέσαμε με απλές μαθηματικές εκφράσεις να τα περιγράψουμε. Αυτή λοιπόν σιγά σιγά η έκθεση από το πιο απλό στο πιο σύνθετο να περιγράψουμε τα απλά συστήματα και τα πολύπλοκα συστήματα μας οδήγησε από το να καταλαβαίνουμε σήμερα και πολύπλοκότερα συστήματα όπως είναι τα αέρια, τα υγρά, τα στερεά, τις πλανήτες, γαλαξίες. Και για τα απλά συστήματα έχουμε εξισώσεις, κίνησης και τριοκρατικές που μας λένε αν ξέρουμε πού βρίσκεται το σύστημα τώρα, πώς θα εξελιχθεί στον χρόνο. Και για τα πολύπλοκα συστήματα έχουμε στατιστικούς νόμους. Λοιπόν, εδώ τώρα πηγαίνω στο θέμα της σύγκρισης, λίγο αφού έκανα μια πολύ σύντομη. Δεν θέλω να μπω στα ονόματα ποιοι κάναν αυτές τις επαναστάσεις, τα είπαμε λίγο πολύ. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τις διαφορές και τις αναλογίες μεταξύ των νόμων του δικαίου και της φύσης, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποιες βασικές έννοιες των δύο επιστημών, οι οποίες μπορούν να αντιστοιχηθούν. Λοιπόν, η επιστημολογική μέθοδος της φυσικής, λοιπόν, είναι η μέτρηση. Και η μέτρηση σε ένα πείραμα, εν συνεχεία να βρούμε αυτό που μετράμε τι είναι φυσικές ποσότητες. Και με την απάντηση των πειραμάτων, αποτελέσμα των πειραμάτων, συσχετίζουμε τις διάφορες φυσικές ποσότητες. Αυτά τα εκφράζουμε μαθηματικά και γράφουμε εξισώσεις που εκφράζουν αυτές τις σχέσεις. Και αυτές πολλές σχέσεις για πολλά πειράματα οδηγούν σε ένα νόμο. Τώρα, αυτός ο νόμος είναι, όπως είπαμε, νόμος της φύσης, ενώ στο δίκαιο, στη νομική επιστήμη, είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Απ' την άλλη μεριά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία προσπάθεια αναλογίας και αντιστοιχίας. Μία δική μου ιδέα, την οποία την έχω εκθέσει στον συνάδελφο τον κύριο Παυλόπουλο, είναι ότι ως πρώτη και βασική αντιστοιχία η ιδέα είναι το αντικείμενο μελέτης στη φυσική επιστήμη είναι τα φυσικά φαινόμενα στο σύμπαν, ενώ στο δίκαιο είναι η τήρηση ή μη των κανόνων δικαίου από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο κράτος δικαίου.
Βέβαια, σε κάθε κράτος έχουμε διαφορετικούς νόμους. Υπάρχουν και κάποιοι νόμοι στο διεθνές δίκαιο. Η δεύτερη είναι ότι το δικαστήριο που απονέμε τη δικαιοσύνη και εφαρμόζονται οι κανόνες δικαίου αντιστοιχεί στο πειραματικό εργαστήριο του φυσικού. Τα πειράματα αντιστοιχούν στις δίκες και τα αποτελέσματα των μετρήσεων αντιστοιχούν στην έκβαση των δικών. Πώς τώρα μπορούμε να συγκρίνουμε με πιο... Αυτή είναι μια πολύ χοντρική αναλογία. Πώς θα μπορούσαμε αυτά να τα συγκρίνουμε λίγο πιο επιστημονικά. Επιστημονικά η φυσική γίνεται με αριθμούς. Εντάξει, άρα τα αποτελέσματα τα παίρνουμε με αριθμούς. Μπορούμε να βάλουμε αριθμούς στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Βεβαίως μπορούμε να βάλουμε, γιατί υπάρχουν κριτήρια, νόμοι του δικαίου, οι οποίοι μας λένε αν ένας είναι σε αυτό το θέμα ένοχος ή μη. Μηδέν ή ένα. Αν έχει ελαφρυντικά, αυτά τα ελαφρυντικά έχουν κάποια κριτήρια. Ικανοποιείται αυτό το κριτήριο? Όχι, ναι, όχι, ναι. Αυτά τα όχι, ναι, όχι. Δηλαδή μπορεί να αναλύσουμε τελικά τις αποφάσεις των δικαστών σε ένα δικαστήριο σε απαντήσεις ναι και όχι, οι οποίες είναι κωδικοποιημένες οι ερωτήσεις πάλι με αριθμούς. Άρα έχουμε ένα σύστημα αρρύθμισης και μπορούμε να δούμε έτσι τελικά να γράψουμε όλες τις δικαστικές αποφάσεις σε αριθμούς. Δεν θέλω να το πάω στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θέλω να πω ότι καταρχάς θα μπορούσε να υπάρξει μία ανάλυση δικαστικών αποφάσεων με μία ανάλυση των αριθμητικών, με αυτή την αντιστοιχία των αριθμητικών αποτελεσμάτων. Τώρα, αυτό που υπάρχει εδώ είναι το εξής, ότι στην κλασική φυσική, όπως είπε ο κ. Παυλόπουλος, υπάρχουν τα σφάλματα, τα συστηματικά, αλλά υπάρχουν και στατιστικά σφάλματα. Στη δικαιοσύνη πάλι υπάρχει το ίδιο. Μπορούμε να πούμε ότι κάποιος δικαστής εφάρμοσε λάθος το α κριτήριο ή δεν κατάλαβε το τάδε πιστήριο ή το ένα ή το άλλο και έκανε λάθος. Άρα και εκεί υπάρχουν σφάλματα. Επομένως μπορούμε να κάνουμε μία μέτρηση των σφαλμάτων. Τώρα σε τι θα χρησιμεύει αυτό? Θα χρησιμεύει αυτό στο ότι να δούμε αν τελικά η νομοθεσία που έχουμε σε μια χρονική στιγμή είναι χρήσιμη για την κοινωνία και λειτουργεί καλύτερα η κοινωνία. Δηλαδή, να μαζέψουμε από 1 εκατομμύριο δίκες αποτελέσματα και αν ο σκοπός του δικαστή, του νομοθέτη, ήταν να επιτύχει αυτό στην κοινωνία εφαρμόζοντας αυτούς και αυτούς τους νόμους, τα εφάρμοσε, ναι ή όχι. Και είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα, ναι ή όχι. Και έτσι να μπορέσουμε, βέβαια, αυτό το κάνουν οι νομικοί από μόνοι τους χωρίς να πάνε πρώτα στα μαθηματικά. Αλλά η μαθηματική ανάλυση, τελικά και η θεωρία της πληροφορίας, ίσως να είναι η κοινή γλώσσα μεταξύ των δύο επιστημών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κύριο Φλωράτο, γιατί μας παραμετροποίησε το σύμπαν, το έφερε στον άνθρωπο και από εκεί στο δικαστήριο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε και τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Αλέξανδρο Νεχαμά, ο οποίος θα κάνει παρέμβαση. Ελπίζω ότι ακούγατε, είχατε καλή σύνδεση πέραν του Ατλαντικού. Δεν είχατε τα προβλήματα του Κολόμβου. Όχι, κύριε Γενικέ, ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση πριν αρχίσω. Αν με βλέπετε τώρα... Με βλέπετε τώρα? Πολύ καλά. Μια χαρά είστε. Ωραία. Να μην σας ματιάξουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά την πλούσια αυτή παρουσίαση, φυσικά πρέπει να είμαι εγκληματικά σύντομος. Θέλω να παρατηρήσω πρώτα ότι συνήθως η διαδρομή είναι αντίθετη. Συνήθως είναι οι θετικοί επιστήμονες που διαχωρίζουν τις διαδικασίες τους από αυτές των ανθρωπιστών, ενώ οι ανθρωπιστικές σπουδές συχνά έχουν προσπαθήσει, παραδείγματος χάρη μέσω του στρουκτουραλισμού γαλλικής σχολής ή της νευρολογικής βάσης των αντιδράσεών μας στις τέχνες, να αποκτήσουν μια πιο, ας πούμε, επιστημονική εμφάνιση. Σήμερα παρατηρήσαμε το αντίθετο. Η θυμία της φυσικής να περιγράψει την δίκη ως πείραμα και απόρριψη μιας πιο στενής σχέσης μεταξύ των πεδίων εκ μέρους της νομικής. Αυτή είναι η παρατήρηση. Τώρα θέλω να θέσω αδρά μερικά ερωτήματα. 1. Οι ενδιαφέροντες παραλληλισμοί μεταξύ πειραμάτων και δικών που ανέπτυξε ο κ. Φλωράτος, αν ισχύουν,
Συνεπάγονται είτε ότι η νομική επιστήμη έχει ισχυρότερες βάσεις από ό,τι συχνά πιστεύουμε και, επομένως ισχυροποιείται και βασίζεται σε σωστότερες βάσεις, ή ότι τουλάχιστον μεθοδολογικά όλες οι επιστήμες ανάγονται στις επιστήμες της φύσης. Και μπορούμε να ρωτήσουμε σε ποιες επιστήμες, στη φυσική γενικά ή παραδείγματος χάρη στην φυσική, στην μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων. Δηλαδή, αυτό που ρωτάω είναι, μια τέτοια προσπάθεια αποβλέπει σε ένα, αν μου επιτρέπετε, επιστημονικό ιμπεριαλισμό, δηλαδή να αναλάβει η φυσική την μεθοδολογία όλων των επιστημών, ή αντίθετα στην απελευθέρωση των ανθρωπιστικών επιστημών από την τυχόν εξάρτησή τους από τον υποκειμενισμό στον οποίο τόσο καθαρά αναφέρθη ο κύριος Παυλόπουλος. Δύο. Μία, κατά τη γνώμη μου, ουσιώδης διαφορά μεταξύ της φυσικής και της νομικής επιστήμης είναι η θέση της εξήγησης και της κατανόησης στα δύο πεδία. Κάτι που, στο οποίο αναφέρθη ο κύριος Παυλόπουλος. Αλλά θα ήθελα να επιμείνω ότι ουσιώδης ρόλος των νόμων της φυσικής είναι η περιγραφή του σύμπαινος, η εξήγηση της ύπαρξης των φαινομένων και η κατανόηση των μηχανισμών οι οποίοι τα καθιστούν δυνατά ή αναγκαία. Αν και, όπως έχει παρατηρήσει ο κ. Φοροάτος στο κείμενο της ομιλίας του, είναι, όπως γράφει, δύσκολο να αποδείξουμε τους μακροσκοπικούς νόμους των πολύπλοκων συστημάτων, ξεκινώντας από τους θεμελιώδεις νόμους. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που συζητείται και από τους επιστήμονες και από τους φιλοσόφους της επιστήμης. Σκοπός των νόμων της φυσικής είναι η βαθύτερη κατανόηση του σύμπαντος. Στη νομική επιστήμη όμως, οι νόμοι δεν έχουν καμία σχέση με περιγραφή, εξήγηση ή κατανόηση. Σκοπός τους, τουλάχιστον εν μέρη, είναι η διακυβέρνηση των σχέσεων των μελών μιας κοινότητας και ο καθορισμός του αν η συμπεριφορά ατόμων ή θεσμών, για να μιλήσω και για ποινικό και αστικό δίκαιο από την μια μεριά και για το διοικητικό δίκαιο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Παυλόπουλος, αν η συμπεριφορά ατόμων ή θεσμών είναι ή δεν είναι επιτρεπτή, αν δηλαδή παραβαίνει τον σχετικό νόμο ή όχι. Η θέση του, μάλλον ο σκοπός του νόμου στη νομική είναι κανονιστικός, όχι περιγραφικός. Η διαφορά αυτή μου φαίνεται καθοριστική. Στη φυσική τουλάχιστον οι θεμελιώδεις νόμοι, αν έχουν προδιοριστεί σωστά, είναι απαράβατοι. Και αυτό, σε αυτό ακριβώς έγκυται η σημασία και η χρησιμότητά τους. Στη νομική όμως, η δίκη, σε αντίθεση με το πείραμα, δεν σκοπεύει στην επαλήθευση του νόμου ή στην κατανόηση της συμπεριφοράς ατόμων ή θεσμών, αλλά στην απόφαση μέσω της ερμηνείας και του νόμου, αλλά και της συμπεριφοράς, αν η συμπεριφορά αυτή συμφωνεί με το σχετικό νόμο ή αντίθετα τον παραβιάζει. Εδώ έχουμε δηλαδή μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση της χρησιμότητας και της θέσης και του ρόλου του νόμου στην κάθε επιστήμη. Τρίτον, ακριβώς επειδή η ερμηνεία είναι τόσο σημαντική για τους νομικούς, πρέπει να ρωτήσουμε και να εξετάσουμε ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενό της. Τι ακριβώς εννοούμε, παραδείγματος χάρη, όταν αναφερόμαστε στην πρόθεση του νομοθέτη. Σε ένα συγκεκριμένο διανοητικό συμβάν, στο νου ενός ατόμου ή, αν αυτό είναι δυνατόν, ενός συνόλου, ή σε κάτι παράλληλο με την λεγόμενη πρόθεση ενός συγγραφέα, η οποία καθορίζεται μόνο μέσω του τελικού έργου και δεν προϋπάρχει τη συμπλήρωσή του, και επιπλέον, παρόλο που μπορεί να είναι σωστή, δεν γίνεται κατά ανάγκη δεκτή από τον ίδιο τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας μπορεί να μας πει, κάνετε λάθος, αυτό δεν εννοούσε αυτό, ενώ το κείμενο το οποίο παράγει, έχει παραγάγει ο συγγραφέας αυτό, να υποδεικνύει μια εντελώς διαφορετική πρόθεση. Ή τέλος, όπως ισχυρίζονται μερικοί κριτικοί, στο κείμενο καθ' αυτό, το σύνθημα της νέας κριτικής, η οποία κυριάρχησε στον αγγλοσαξονικό κόσμο για μεγάλο διάστημα και που μετά μεταφέρθηκε στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πρόθεση που το δημιούργησε. Τέταρτο και τελευταίο, κυρίες και κύριοι,
Αν και συμφωνώ απόλυτα ότι η νομική και το αντικείμενό της είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, ότι οι νόμοι της νομικής είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, ενώ οι νόμοι της φυσικής είναι κατά πάσα πιθανότητα ανεξάρτητοι από τις ανθρώπινες ιδιότητες, δεν εξαρτώνται ούτε από την ύπαρξή μας, ούτε από το πώς τα βλέπουμε. Παρόλα τα αυτά, θέλω να επιμείνω ότι και η φυσική, όπως και η νομική, είναι ανθρώπινος θεσμός και ανθρώπινη δράση. Επομένως, και οι δύο έχουν μία, όχι αβεβαιότητα, αλλά ατέλεια. Δηλαδή, πιστεύω ότι ούτε η νομική μπορεί να φτάσει σε ένα στάδιο που μπορεί να πει κανείς «Καταλάβαμε ποιος είναι αυτός ο νόμος και θα μείνει έτσι πάντοτε». Αυτό το έχει τονίσει ο κύριος Παυλόπουλος παραδείγματος. Αλλά πιστεύω επίσης ότι και στη φυσική επιστήμη και σε όλες τις επιστήμες τελική λύση, ας πούμε, η τελική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει. Ο νους μας είναι έτσι κατασκευασμένος και τα αντικείμενα είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια απόλυτη τελική εξήγηση του συνόλου των παρατηρήσεών μας και των επιθυμιών μας. Όπως είχε κάποτε πει ο Αμερικανός φιλόσοφος Νέλσον Γκούντμαν, το μεταφράζω όχι πάρα πολύ καλά, όσα περισσότερα προβλήματα έχουμε, τόσο περισσότερα προγράμματα κατασκευάζουμε. Όσο περισσότερα προγράμματα κατασκευάζουμε, τόσο περισσότερα προβλήματα θα έχουμε. Βλέπω δηλαδή μία αέναη προσπάθεια να πάμε μακρύτερα χωρίς να υπάρχει το τελικό στάδιο στο οποίο θα πούμε τώρα έχουμε την θεωρία των πάντων, όχι μόνο στη φυσική αλλά σε όλες τις άλλες μας δραστηριότητες. Με αυτά τα πολύ λίγα ευχαριστώ τους δύο ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε συνάδελφε. Αυτό που ήθελα να σας πω για να ευχαριστηθείτε και αν δεν μας βλέπετε, η μεγάλη αίθουσα τελετών είναι κατάμεστη από ακροατήριο και ευχαριστούμε τόσο για τις ερωτήσεις αλλά και για τους προβληματισμούς που μας δώσατε. Νομίζω να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο τώρα. Θα μπορούσε να δεχθούν οι ομιλητές ερωτήσεις από τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας που είναι παρόντα. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχω ακριβώς ερώτηση να υποβάλω, αλλά δεν μπορούσα να μην πάρω θέση σε όσα άκουσα πολύ ενδιαφέροντα και από τους τρίτους ομιλητές. Είπε ο πρώτος ομιλητής, ο πρόεδρος, για μένα είναι ο Προκόπης, γιατί τον είχα φοιτητή όταν εγώ ήμουν νέος καθηγητής. Συνεπώς, οτιδήποτε και αν έγινε και οτιδήποτε και αν γίνει στο μέλλον, για μένα είναι ο Προκόπης. Λοιπόν, είπε ο Προκόπης ότι το επιστητό δεν έχει σύνορα. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά και οι επιστήμες που αποτελούν το επιστητό δεν έχουν στεγανά. Κάθε επιστήμη έχει τις ιδιομορφίες της, το αντικείμενό τους, τις πηγές τους, προορισμούς, αλλά δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ των επιστημών. Διάβασα πέρσι, και το τονίζω διότι ο συγγραφέας είναι παρόν εδώ απόψε, ένα βιβλίο πολύ ωραίο του Γιώργου Ευαγγελόπουλου, επίσης μαθητή μου, αλλά όχι μόνο νομικού, μετά έγινε και μαθηματικός, για τις σχέσεις μεταξύ θετικών επιστημών και θεωρητικών, μεταξύ των οποίων υπάγονται και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, μία των οποίων είναι και η νομική σχολή, την οποία και υπηρετώ. Πράγματι, δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ των επιστημών, όσο και αν νομίζουμε.
Μπορεί οι επιστήμες να έχουν το αντικείμενό τους, τις ιδιομορφίες τους, τις αποστολές τους. Αυτό όμως δεν αποκλείει τη δυνατότητα σύγκρισης, παρατήρησης, αλληλοεπίδρασης μεταξύ των επιστημών. Και για να μην πολυλογώ, ας έρθω στη δική μου επιστήμη, στη δική μας πολλών από το ακροατήριο, τη νομική επιστήμη. Ξέρω ότι τις καταλογίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει τη νομική να συγκαταλέγουμε στις επιστήμες. Δεν είναι επιστήμη. Είναι, κατά την άποψη αυτή, μία μάλλον τεχνική εφαρμογής, ερμηνείας του εκάστοτε ισχύοντος δικαίου. Πράγματι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα του νόμου και η παροδικότητα του νόμου. Σήμερα ισχύει ένας νόμος, αύριο δεν ισχύει. Αυτές πράγματι είναι αδυναμίες. Αλλά αυτό δεν αποκλείει να είναι επιστήμη που δικαιολογείται από άλλα στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Πρώτον, είναι η συστηματικότητα. Έχει σύστημα. Η νομική επιστήμη δεν ασχολείται με τη συλλογή απλών κανόνων δικαίου ή γνώσεων που τίθενται εκεί ως λήθη και πλήλθη και κέραμη ατάκτως ερημένα. Η επιστήμη η νομική όλα αυτά τα ανάγει σε ένα σύστημα κανόνων που έχουν νοηματική και λογική αλληλουχία. Μετά είναι η μέθοδος, η μεθοδικότητα. Ακούσαμε σήμερα, είπε και ο Προκόπης όταν ήταν και έβαζε τους συνεργάτες του να διατυπώσουν μια διάταξη. Η μέθοδος νομοθεσίας, θέσης του κανόνα δικαίου. Η μέθοδος ερμηνείας του κανόνα δικαίου. Βεβαίως έχουμε κανόνες δικαίου που δεν είναι μηχανικά εφαρμοστές. Χρήζουν ερμηνεία. Πολλές είναι σφαλμένες. Χρήζουν διόρθωση. Έχουμε τη λεγόμενη διάπλαση δικαίου. Και τρίτον, έχουμε τη θεμελίωση. Μία θεωρία νομική πρέπει να θεμελιωθεί για να μπορούν οι άλλοι επιστήμονες είτε να την επαληθεύσουν είτε να την διαψεύσουν. Συνεπώς έχουμε το θεμέλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι πάντοτε τα μαθηματικά είχαν σχέση με την νομική επιστήμη. Και η σχέση αυτή εξηγείται ως εξής. Συνήθως, εκτός από τις περιπτώσεις αυταρχικών, φασιστικών καθεστώτων, συνήθως ο νομοθέτης, είτε είναι ένας, είτε σύνολο ανθρώπων, δεν αυθαιρετεί. Όταν θέτει ένα κανόνα δικαίου, προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα. Συνεπώς, ακολουθεί την φύση των πραγμάτων. Die Natur der Sache, που λένε οι Γερμανοί. Αυτό σημαίνει ότι η νομοθετική λύση έχει μία λογική. Πρέπει να έχει λογική, αλλιώς δεν είναι νόμος. Και η λογική είναι αυτή η οποία μας φέρνει κοντά στα μαθηματικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα μικρό για να δείτε να επαληθευθεί αυτό το οποίο είπα ότι δεν υπάρχουν στεγανά. Δεν είναι άσπρο και μαύρο. Για να παραλλάξω αυτό το οποίο συνήθως λέγεται ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, μπορούμε να πούμε ότι στην επιστήμη δεν υπάρχουν απότομες λύσεις, άσπρο ή μαύρο. Εμείς οι νομικοί ξέρουμε ότι το δίκαιό μας το ιδιωτικό κατάγεται από τους Ρωμαίους, το ρωμαϊκό δίκαιο. Εκεί μας κληροδοτήθηκαν οι έννοιες του ενοχικού και του εμπράγματου δικαίου. Δύο διαφορετικά πράγματα. Καταρχήν, αντίθετα, ή ενοχικό ή εμπράγματο. Όμως, στη διάρκεια των αιώνων, ήδη από τον 13ο αιώνα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και δικαιώματα
τα οποία δεν μπορούμε να τα εντάξουμε είτε στα ενοχικά είτε στα εμπράγματα, διότι έχουν στοιχεία και από το ένα και από το άλλο. Και έτσι φτάσαμε το 1794 ο περίφημος προσικός κώδικας να έχει έναν θεσμό, το Ιους Αντρέμ, το οποίο είναι ένα ιδιώνυμο δικαίωμα, ούτε αποκλειστικά ενοχικό, ούτε αποκλειστικά εμπράγματο. Ένα δικαίωμα το οποίο έχει στοιχεία και από το ένα και από το άλλο. Απόδειξη ότι δεν υπάρχουν στεγανά. Και σήμερα έχουμε θεσμούς όπως την προσδοκία δικαιώματος και άλλα, τα οποία είναι εξέλιξη αυτού του οποίου σας είπα. Τελειώνω με θερμές ευχαριστίες για τους ομιλητές, αλλά κυρίως για την ιδέα, και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί, του διαλόγου μεταξύ επιστημόνων διαφόρων κλάδων. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, υπάρχει άλλος ακαδημαϊκός, κυρία ή κύριος, που θα ήθελε να προσθέσει κάτι, να ρωτήσει? Ωραία, ο κύριος Κοσμόπουλος. Μόνο ακαδημαϊκή. Ευχαριστώ. Είναι το πρωτόκολλο, συγγνώμη. Ναι. Πολύ σύντομα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την έννοια της ηθικής. Και το σκέφτομαι αυτό μέσα σε δύο πλαίσια. Το πρώτο πλαίσιο είναι κατά πόσον η ηθική θα πρέπει να διέπει και το δίκαιο και την νομοθεσία. Και είναι ένα θέμα, ξέρω, που αυτό λέμε συνήθως καμιά φορά, ότι το νόμιμο δεν είναι απαραίτητος και ηθικό. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς ως τομικός, ίσως ο κύριος Νεχαμάς ως φιλόσοφος? Και μετά στην ηθική, στη φυσική, το δεύτερο πλαίσιο, υπάρχει πολλή συζήτηση τελευταία για νομοθεσία που θα περιορίσει ή θα βάλει την τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιους κανόνες. Αυτό σημαίνει στο ευρύτερο πλαίσιο ότι μπορεί η νομοθεσία να επιβάλλει στη φυσική που θα προχωρήσει και που θα σταματήσει, με την έννοια πάντα ότι κάτι θεωρείται ηθικό και κάτι δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα να πω κάτι. Βέβαια, αρμοδιότητες είναι του κυρίου Νεχαμά περισσότερο από τα ζητήματα αυτά τα φιλοσοφικά. Αλλά, Μιχάλη, ο ενικός, ξέρετε, μεταξύ ημών, μειώνει τις αποστάσεις. Ακόμα και οι ακρεφνώς θετικιστές, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, παίρνω ή στην Μεγάλη Βρετανία, και παίρνουν το παράδειγμα του Όστιν. Ακόμα και εκείνοι αποδέχονται ότι είναι άλλο ο κανόνας δικαίου που είναι θετικό δίκαιο και δεν εκπορεύεται ο κανόνας δικαίου, σύμφωνα παραδείγματος χάρη και με την άποψη του Κέλσεν κτλ., από άλλες πηγές. Και άλλο το γεγονός ότι υπάρχει ένα αξιακό σύστημα το οποίο διέπει και τον νομοθέτη τον ίδιο και βεβαίως διέπει και τον ερμηνευτή. Ο νομοθέτης, ο δικαστής, έχουν έναν ηθικό κώδικα μέσα στον οποίο κινούνται. Ανάλογα με το τι πιστεύουν και τι είναι εκείνο το οποίο πρεσβεύουν. Αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάσει. Είναι ένα στοιχείο που σίγουρα θα επηρεάσει. Πολλό μάλλον οι αντιθετικιστές, να το πω έτσι, οι οποίοι ευθέως, και φέρνω το παράδειγμα ενός μεγάλου, κατά τη γνώμη μου αδικημένου, πια περάσαν τα χρόνια, δεν τον γνωρίζουμε τόσο καλά. Εγώ πρόλαβα να τον γνωρίσω, Αλέξανδρε. Και μιλώ για τον Ρόναλντ Ντόρκινγκ, παραδείγματος χάρη, τον οποίο και ανέφερα και στο έργο του Law's Empire και βεβαίως στο Taking Right Seriously και βεβαίως σε ένα δοκίμιο το οποίο με έχει συγκλονίσει με την ομορφιά του και την ανθρωπιά του ταυτοχρόνως, η δικαιοσύνη για σκατζόχυρους, δηλαδή αυτό το τελευταίο δοκίμιο λίγο πριν το θάνατο του Ρόναλντ Ντόρκινγκ, όπου εκεί φαίνεται καθαρά ότι αποδέχεται ότι είναι βέβαιο ότι ο κανόνας δικαίου και κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσής του και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλέει, ας το πω έτσι, εκτός από την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα τη λυπή, την οποία καλείται να πλαισιώσει κανονιστικός, πλέει μέσα σε μία ατμόσφαιρα αρχών, αξιών, οι οποίες είναι βέβαιο ότι ασκούν επιρροή. Και εδώ, κατά τη γνώμη του Ρόναλντ Ντόρκινγκ, πρέπει να ασκήσουν επιρροή.
Εξαρτάται πώς το παίρνει κανείς. Ένα είναι γεγονός. Αυτό που ονομάζομαι ηθική υπάρχει, εξαρτάται πώς τη βλέπει κανείς, δεν είναι μόνο σήμαντη σε καμία περίπτωση. Και αποκτάει μεγαλύτερη αξία, Μιχάλη, αυτό, και τελειώνω, συγγνώμη που μακρηγόρησα, το θέμα της ηθικής και το θέμα της διοντολογίας αποκτά μεγαλύτερη σημασία πλέον στις επιστήμες της πρώτης τάξης. Εκεί τίθεται το μεγαλύτερο ζήτημα. Εμείς οι νομικοί το βλέπουμε από την πλευρά της ηθικής του δικαίου. Θα πρέπει να το δούμε από πλευράς ηθικής της τεχνολογίας και σκεφτείτε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα να έχουμε κανόνες διοντολογίας σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης. Για αυτούς που μιλάνε για τεχνητή συνείδηση, καλύτερα να σκέφτεται περισσότερο πώς θα φτάναμε να διαμορφώσουμε κανόνες διοντολογίας για ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Εδώ δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η συνείδηση συνολικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοσμόπουλο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια κλείνοντας. Πρώτα απ' όλα στο σχόλιο και τις εύστοχες παρατηρήσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Εξ ορισμού της η επιστήμη δεν έχει στεγανά και δεν μπορεί να έχει, γιατί η ετυμολογία της είναι από το ρήμα «επίσταμε» που σημαίνει «γνωρίζω καλώς». Εδώ έχουμε δύο παραδείγματα, δύο ανθρώπων με σπουδαία καριέρα, τον Προκόπη όπως είπατε και τον Μανώλη όπως θα πω εγώ, οι οποίοι κάναν την καριέρα τους, γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, αλλά υπάρχουν και πιο ακραίες συνεργασίες όπως ξέρετε πολύ καλά. Για παράδειγμα, παλαιότερα σας το έδειξα, είχαμε κάνει μια συνεργασία με τον κύριο Τέτσι, τον αείμνηστο. Και η συνεργασία με τον Τέτσι, αλλά και με άλλους και με μουσικούς, απέδωσε πολλά φρούτα και πολλά συμπεράσματα τα οποία αποτέλεσαν το έναυσμα για να μπορούμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Φλωράτε, να μπορούμε στην Πανευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, την ΑΛΕΑ, η οποία περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές ακαδημίες, να προτείνουμε αυτό το οποίο οραματίστηκε ο Αριστόφρον, το κοινό των ακαδημιών, να πάρει σάρκα και οστά, και ήδη προαναγγέλλω κάτι το οποίο δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Ένα μεγάλο συνέδριο θα γίνει του χρόνου, το 2024, γύρω στον Οκτώβριο, στο οποίο θα συμμετάσχουν όλες οι ακαδημίες της Ευρώπης και πιθανόν και από τις άλλες υπήρους. Για τις Ευρώπης το γνωρίζω σαφώς, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η δρομολόγησή του. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Οι διάλογοι θα συνεχιστούν και θα συνεχίζονται και όσο υπάρχει η Ακαδημία Αθηνών, η Ανατολική της αίθουσα θα είναι ο βραχίων για την τέχνη και τις θεωρητικές επιστήμες και συνέδρια, και η κυρία αίθουσα θα είναι για ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω τα πρωτόκολλα, κύριε Πρόεδρε, και οι νομικοί μας εδώ σύμβουλοι θα συμφωνήσουν ότι με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Ακαδημίας, την οποία συμπράττουμε όλοι για να γίνει, θα απλοποιηθούν και θα εξυγχρονιστούν οι νόμοι που ίσχυαν το 1926, για να πάμε όχι στο 2026, να πάμε στο 2126. Σας ευχαριστώ πολύ.